Χαίρετε. Αριστοτρίτη, 4 Αυγούστου 2020. Έχει τα γενέθλια του σήμερα ο Στέφανος Πετρίδης, ο νεότερος Μανιψιός. Ο να ζήσει, Στέφανε. Γίνεται 6 ετών. Έχει γεννηθεί 4 Αυγούστου 2014. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για μανούλες και μπαμπάδες, για παιδιά. Λέει μια φίλη: παρακαλώ πολύ, αν βρεθεί χρόνος, ένα βίντεο με την κυρία Αριστονίκη για εμάς τις μανούλες που τα παιδιά φοβούνται τα ζωήφια, ζούνια δηλαδή. Η κόρη μου τον τελευταίο καιρό φοβάται τις πεταλούδες. Ένα βίντεο αντιμετώπιση του παιδιού. Και φυσικά θα το κάναμε την Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου αυτό το βίντεο, η οποία έχει μεταξύ άλλων και εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία. Ένα από τα μεταπτυχιακά της, ο διδακτορικός της τίτλος σε σχέση με την παιδοψυχολογία. Το μεταδιδακτορικό, το οποίο απεργάζεται, όχι κατεργάζεται, απεργάζεται την παρούσα περίοδο, έχει σχέση με την παιδοψυχολογία. Αλλά να πάρω την ευκαιρία να πω ότι δεν είναι μόνο παιδοψυχολόγος η Αριστονίκη, είναι και ψυχολόγος ενηλίκων. Το γεγονός ότι έχει εξτρά σπουδές παραπάνω από το κανονικό δεν την κάνει να είναι μόνο παιδοψυχολόγος. Λοιπόν, δικό σου. Δόκτωρ μου. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω την ηλικία, αν είπε την ηλικία είναι το μωρό. Δεν είπε ηλικία, τώρα το ξανακοιτάξω. Λέει για παιδάκια τα οποία φοβούνται τα ζουζούνια. Τώρα μάλλον θα να υποθέσω ότι είναι προσχολική ηλικία. Λέει μανούλες που τα παιδιά. Η κόρη μου. Ναι, ναι. Να υποθέσει ότι είναι, ξέρω εγώ, 4-5 ετών. Ωραία. Λοιπόν, υποθετικά. Ναι. Αλλά αυτά που θα πει πιάνουν και σε άλλες ηλικίες πιο πάνω. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι τα παιδιά φοβούνται αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν ή αν έχουν υποστεί κάποιον τραυματικό γεγονός, ενώ αν τους έχει συμβεί κάποιο συμβάν το οποίο να ήρθαν σε δύσκολη θέση γιατί είδαν ένα ζωήφιο το οποίο ήταν, το ένιωθαν απειλητικό ή αν είδαν κάποιον γονιό τους ή κάποιον άλλον ενήλικα σημαντικό για εκείνα. Να φοβάται κάποιο ζωήφιο, επίσης μπορεί να μεταδοθεί ο φόβος. Ο φόβος είναι μεταδοτικός, όπως όλα τα συναισθήματα. Mm. Οπότε, αν ωστόσο ο φόβος αυτός είναι καθαρά του παιδιού, δεν έγινε κάποιο αρνητικό συμβάν και δεν έχει δει κάποιον ενήλικα να φοβάται αυτό το συγκεκριμένο ζωήφιο, τότε σημαίνει ότι ίσως να προέρχεται από μια αγνωσία του παιδιού, δηλαδή το παιδί να μην γνωρίζει κάποια πράγματα για τα ζωήφια, για τα τέλος πάντων πεταλούδες και όλα τα λοιπά, τα έντομα, και να να φοβάται αυτό που δεν γνωρίζει. Άρα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάνανε μια κουβέντα γύρω από τα ζωήφια, δηλαδή τι είναι αυτό που ελκύει ενδεχομένως τις πεταλούδες, τα κουνούπια, τις μύγες, τις μέλισσες, τα διάφορα άλλα έντομα που έρχονται το καλοκαίρι και είναι πολύ έτσι έντονα τα ρουσία τους το καλοκαίρι, να μιλήσουν λίγο για αυτό, να ανοίξουν κάποιο βιβλίο, να εξηγήσουν ότι και αυτά μπορεί τα έντονα χρώματα, τα έντονα αρώματα, ή γενικότερα η ζωή τους πώς είναι, πώς μεγαλώνουν, αν είναι επίφοβα, δεν είναι επίφοβα. Πρέπει να υπάρχει αυτό το ξεκαθαρίσμα, ναι. Ότι για παράδειγμα οι μύγες και οι σφίγγες και οι σκορπιοί, για παράδειγμα, είναι επικίνδυνα έντομα που άμα τσιμπήσουν μπορεί να πάθουμε ένα μόλυνση ή αλλεργική αντίδραση, και ότι οι πεταλούδες δεν είναι επικίνδυνα. Ακριβώς. Ναι. Αν μιλήσεις στα παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία για παιδιά με έντομα, τα οποία μπορούν να πούν διάφορα πράγματα, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ας πούμε, ότι μπορεί μια μύγα να ζει 24 ώρες, ας πούμε. Mm. Και, ή μια μέλισσα. Δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα, έχει πολύ καιρό που τα έχω διαβάσει, που διαβάζα στα παιδιά μου. Ενώ πώς είναι ο κύκλος ζωής τους, τι ακριβώς κάνουν, αν είναι επικίνδυνα, δεν είναι επικίνδυνα, αν ελκύονται από κάποια συγκεκριμένη αντίδραση δική μας και πώς μπορούμε, αν τα φοβόμαστε ενδεχομένως ή αν μας είναι αποθητικά, δηλαδή αν τα αντιπαθούμε, υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούμε να αντιπαθούμε όλοι μας και άλλα που να μην μας πειράζουν. Άλλοι μπορούμε να δούμε μία μέλισσα και να πούμε «Να, μία μέλισσα, τι όμορφη που είναι, να προσέξω να μην με τσιμπήσει, αλλά δεν θέλω να τη σκοτώσω γιατί ξέρω ότι είναι είδος προς εξαφάνιση και είναι ένα είδος εντόμου το οποίο κάνει πάρα πολύ καλό στον άνθρωπο η μέλισσα». Είναι απαραίτητο, και είναι απαραίτητο για τη διαβίωση του πλανήτη. Οπότε, επειδή την ξέρω αυτή την πληροφορία, δεν τη φοβάμαι, προσέχομαι, αλλά δεν τη σκοτώνω. Έτσι
Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε για όλα τα υπόλοιπα έντομα, να εξηγήσουμε δηλαδή στα παιδιά μας τη χρησιμότητά τους και από εκεί και πέρα να τους εξηγήσουμε ότι αν προσέχουμε και κάνουμε αυτόν και αυτόν και αυτόν, κάτι που τους αποθεί, δηλαδή μπορεί ας πούμε να βάλουμε ξύδι που συνήθως αποθεί ή κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν ελκύουν τα έντομα. Υπάρχουν και κάποιες συσκευές έντομα αποθητικές. Ναι, ακριβώς. Διάφορα τέτοια τα οποία να μην τα ελκύουμε να έρχονται, αλλά και να ξέρουμε ακριβώς το γιατί υπάρχουν και τι, πού χρησιμεύουν. Άρα η γνώση μας, λες Αριστονική, η μεταβίβαση, η μεταλαμπάδευση γνώσης από το γονέα μέσω των βιβλίων στην παρούσα περίπτωση στα παιδιά, η γνώση βγάζει έξω το φόβο. Ναι. Δηλαδή, άμα γνωρίζω ότι είναι μια πεταλούδα, άμα γνωρίζω ότι είναι μια μέλισσα, άμα γνωρίζω ότι είναι μια μύγα, άμα γνωρίζω ότι είναι μια σφίκα, άμα γνωρίζω ότι είναι ένα οποιοδήποτε εντόμα, αυτό με κάνει να νιώθω λιγότερο φόβο απέναντί του. Το άγνωστο φοβίζει. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, που μπορεί και σε παιδιά να συμβαίνει αυτό, που η φοβία να τους γίνει τόσο έντονη, ώστε να κάνουν συμπεριφορές που να προσελκύουν κοντά τους τα έντομα. Ναι. Δηλαδή, τώρα κοιτούσε από το παράθυρο σου, άρα μιλούσες, εδώ απ' έξω έχει μια φωλιά με σφίκες, εντάξει, ναι. με την οποία εγώ δεν ασχολούμαι. Δηλαδή, γνωρίζω ότι έξω στην αυλή υπάρχει φωλιά με σφίκες, δεν πήγα ποτέ να την πειράξω, δεν πήγα ποτέ να χτυπήσω, αν εγώ πήγαινα να ενοχλήσω τις σφίκες, το πιο πιθανό να ήμουν τσιμπημένη. Όπως μου έτυχε μια φορά που κατά λάθος, όταν κλάδευα μπροστά το passion fruit, κατά λάθος χτύπησα πάνω στη φωλιά των σφυγών και με τσίμπησα. Φταίνε οι σφίγες που με τσίμπησαν, εγώ πήγα και πήραξα τη φωλιά τους, άσχετο που δεν το έκανα επίτηδες. Δηλαδή πρέπει να μάθουν και αυτό το πράγμα τα παιδιά, ότι μέσα στη φύση να δεν πειράζει το έναν όν το άλλον, μπορούν να διαβιούν ελεύθερα, γιατί κανέναν έντομο δεν θα έρθει να σε τσιμπήσει εάν δεν το ενοχλήσεις. Εκτός από τα κουνούπια ίσως και τις κνύπες, που γι' αυτά χρησιμοποιούμε τις συσκευές τις αντιμοαποθητικές ή τα αντιμοαποθητικά σπρέι κλπ. Αλλά αυτά που είναι επικίνδυνο να σε τσιμπήσουν και να πάθεις μόλις σε μια αλλεργία, δεν θα σε τσιμπήσουν αν δεν τα πειράξεις. Σωστό. Όπως και με τα φίδια το ίδιο, τα φίδια της έχιδενες. Αν δεν πειράξεις την έχιδενα, δεν θα σε τσιμπήσει. Δηλαδή, αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβει το παιδί. Ναι, φυσικά είναι πολύ σημαντικό, αλλά μερικές φορές τα παιδιά μπορεί να ασχολούνται με πράγματα που ελκύουν τα έντομα. Πολλές φορές. Δηλαδή να αφήνουν συνήθως τα ψίχουλα και τα λοιπά για να έρχονται διάφορα μυρμήγκια, μυγές. Δηλαδή να ξέρουν ότι αν φοβούνται τα μυρμήγκια π.χ. ή τις μύγες ή οτιδήποτε, να μην ενεργούν. Είναι οι μαμάδες που ενοχλούνται με τα μυρμήγκια και τις μύγες, δεν τα φοβούνται τα μυρμήγκια. Κάποια που πετάνε, κάποια μυρμήγκια μεγάλα που πετάνε, και που δαγκώνουν. Τσιμπάνε. Δεν με ποτέ η μυρμήγκη. Εμένα με δάγκωσε. Άφηνες ψίχουλα. Όχι, μπορεί να πας ας πούμε στην αυλή, να μένει υπαίθριος ο χώρος και μπορεί να είναι μέσα σε φυτά και τα λοιπά και να ενοχληθούν. Οπότε κάποιες συμπεριφορές που μπορεί να έχουμε εμείς, μπορεί τα παιδιά μας μπορεί να ελκύουν τα έντομα για να τους κάνουν ζημιά. Σε ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν φυσιολογικοί φόβοι στην παιδική ηλικία? Ναι. Ένα 92% των παιδιών φοβούνται, ιδιαίτερα στις ηλικίες από 3 μέχρι 5 έχουμε ενέξαρση φόβων, γι' αυτό και τους θεωρούμε φυσιολογικές, και μετά επανέρχονται φοβίες γύρω στα 10 με 11, όπου οι πιο συνηθισμένες φοβίες στις ηλικίες προσχολικές είναι οι φοβίες για τη θάλασσα, για το νερό, που είναι τα 2 με 3 χρονών που φοβούνται να μπουν στο νερό, είναι οι φοβίες για το σκοτάδι, είναι η φοβία για τα φίδια, είναι φοβία για το ύψος. Είναι κάποιες φοβίες οι οποίες είναι φυσιολογικές να τις φοβούνται τα παιδιά, και όταν λέμε είναι φυσιολογικές, επειδή έχουμε μεγάλο ποσοστό παιδιών τις οποίες φοβούνται, θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό. Φοβούνται και τα άγρια θηρία συνήθως σε αυτή την ηλικία. Το λύκο για παράδειγμα. Μπορεί να μην έχουν δει ποτέ λύκο, να έχουν διαβάσει μέσα στα παραμύθια. Κάποιες φοβίες μπορεί να είναι και γραμμένες στο DNA μας, να είναι πρωτόγονες φοβίες. Δύο είναι οι φοβίες, που είναι η ψοφοβία και γενικότερα ο φόβος για το θάνατο που είναι γραμμένα στο DNA. Σε όλους. Σε όλους. Τι γίνεται όμως, γιατί έχει ενήλικες που εξακολουθούν να έχουν αυτές τις φοβίες. Μήπως δεν είχαν αντιμετωπίσει επαρκώς τις φοβίες τους σε εκείνη την ηλικία και έμειναν οι φοβίες? Ναι, μπορεί να αν μια φοβία φωλιάσει μέσα σου και
έχει συνδυαστεί με έναν τραυματικό γεγονός ή γενικότερα με μία αναφύγηση κάποιου ενήλικαν που μπορεί να μην σου έχει συμβεί, αλλά να σου το πει είτε χαριτολογώντας είτε γιατί έχει συμβεί στον ίδιο και εσύ την έχεις βιώσει ως αν να είναι αληθινή, τότε σου μένει, φωγιάζει μέσα σου και βγαίνει μόνο όταν υπάρξει κάποιο συμβά το οποίο την ενεργοποιήσει. Ας πούμε ο φόβος για τα ποντίκια, φόβος για την κατσαρίδα, ότι είναι να περπατήσει πάνω σου, ας πούμε, και τι μπορεί να κάνει, να κάνει φωγιά, να... κτλ, κτλ, που μπορεί να σου πει κάποιος ενήλικας, είτε γιατί του έχει συμβεί, είτε γιατί έχει συμβεί σε κάποιον άλλον, είτε γιατί το άκου κάνει για πλάκα. Τι πελάρα μου λέει η μάνα μου. Λάλε μου ότι τον τζορό μου τα φοιτητήρια στην Αθήνα, δηλαδή επί Χούντας, ήταν από το 66 μέχρι 65 μέχρι 70, έζησε στην Αθήνα, πάμε από το 64. Όταν ήταν στην Αθήνα, ό,τι λέει μια κυρία είχε πάει στο κομμωτήριο, είχε φτιάξει τα μαλλιά της ένα ωραίο κότσο και δεν τα έλουζε τα μαλλιά της μετά να μην χαλάσει τον κότσο. Και ότι φόλιασαν οι κατσαρίδες τα μαλλιά της, κάνα φωλιά, και ότι έξισε το κεφάλι της και με το που έξισε το κεφάλι της μολύθηκε και πέθανε. Νομίζω μου το λέει για να μην πει ένα κομμωτήριο. Σοβαρά, τσάλα μου έλεγε. Τσάλα μου έλεγε για εγκλήματα. Ξέρω εγώ, θέλω τσου ψυχή της. Εδώ πράγματα που έχουν συμβεί και ξέρω πως έχω συμβεί μου λέει δεν είπα έτσι πράγματα. Τώρα με το ακούσα να πει είπα εγώ έτσι πράγματα δεν είπα. Μου είχε κάνει όμως φοβία εμένα. Βλέπα το χαζόν του που μου είπε, ας πούμε. Ναι, είναι πραγματικά, είναι... Τέλος πάντων, οπότε και να έχει όμως. Αν εμείς προσπαθήσουμε με τις συμβουλές που μας έχεις δώσει ως γονείς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ξεπεράσουν τη φοβία και δεν την ξεπερνάνε, τι κάνουμε? Πηγαίνουμε σε ειδικό. Επίσης στην ηλικία των... Σε παιδοψυχολόγο. Μάλιστα. Στις ηλικίες την προσχολική ηλικία, τα παιδιά επειδή έχουν έντονη μαγική σκέψη, δηλαδή πιστεύουν ότι συμβαίνουν πράγματα όπως τα παραμύθια, υπάρχουν πολύ ωραίοι μέθοδοι που μπορούμε, παίζοντας με τη μαγική του σκέψη, να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν παρόμοια τέτοια πράγματα. Να σου πω στα βιβλία σου το... Ναι, στο παίζοντας με το παιδί μέσα μας τεύχος 1 και τεύχος 2 υπάρχουν αρκετές ασκήσεις. Αυτά τα βιβλία μπορείτε να τα βρείτε στο ability.gr. Γράψετε παίζοντας, παύλα, ζώντας με το παιδί μέσα μας, ability.gr. Θα σας βγάλει τα δύο βιβλία της Δ. Αριστονίκης Θεοδωσίου Τρυφωνίδου, τα οποία έχουν ασκήσεις βιωματικές που μπορούν να κάνουν παιδοψυχολόγοι, ειδικοί δάσκαλοι, λογοθεραπευτές, αλλά και γονείς με τα παιδιά τους. Ακριβώς. Έχεις μέσα ασκήσεις για φοβίες? Έχω πολλές ασκήσεις για φοβίες, ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία, όπου μπορούν να πάρουν ιδέες οι γονείς και να κάνουν διάφορα πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, τουλάχιστον παίζοντας με αυτή την ιδιότητα που έχουν τη μαγική σκέψη έντονα στην ηλικία της προσχολική, να τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν αυτά που φοβούνται. Μάλιστα. Υπομονή χρειάζεται σε αυτές τις ηλικίες. Υπομονή και πούζα. Χρειάζεται, εμείς ήδη να έχουμε αντιμετωπίσει τις φοβίες μας πρωτίστως. Δηλαδή δεν γίνεται να φοβάμαι εγώ κάτι και να, ξέρω εγώ, να έχω πρόβλημα που το παιδί μου το φοβάται και εκείνον αυτό. Ή να μου φαίνεται παράδοξο. Αν δεν ξεπεράσουμε εμείς κάποιες φοβίες, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να τις ξεπεράσουν. Άρα, αν η φοβία που έχει κόρη με τα ζουζούνια βρίσκεις ότι έχει κάποιο έδαφος και σε σένα, ξεκίνησε πρώτα να το ξεπεράσεις εσύ και μετά στην πορεία να το ξεπεράσει και η μικρή. Η λογική σκέψη βοηθάει πολύ την καταπολέμηση του φόβου. Ορθολογισμός, γνώση, δηλαδή το να γνωρίζω ποιος είναι ο κύκλος ζωής του εντόμου, για ποιο λόγο έρχεται το έντομο, τι θέλει το έντομο, τι αναζητά εκείνη την ώρα, τι τον οθεί να έρθει, τι τον αποθεί στο να μην έρθει. Γνωρίζοντας κάποιες τέτοιες πληροφορίες, βοηθάμε το παιδί να αντιμετωπίσει τη φοβία του και μάλιστα του είναι και ενδιαφέρον να το δει αυτό το πράγμα. Ειδικά η πεταλούδα, η οποία δεν είναι έναν έντομο πολύ αθώο. Δεν κάνει κακό. Πολλά παιδιά τους αρέσουν οι πεταλούδες, γιατί ακριβώς είναι πολύχρωμες, έχουν πολύ ωραία χρώματα. Μπορείτε να πάτε και σε ένα μουσείο πεταλούδας, έχει πάρα πολλά στην Ελλάδα τουλάχιστον. Στην Ρόδο έχει ένα μουσείο πεταλούδας, την κοιλάδα των πεταλούδων, έχει και σε άλλα νησιά, που μπορείτε να μελετήσετε τον κύκλο ζωής, να μιλήσετε με τους εκεί πέρα, αυτούς που έχουν το μουσείο, να σας εξηγήσουν, να μάθει το παιδί
Τι είναι αυτό. Μπορεί όμως ένα παιδί μου φοβάται τις πουταλούδες να μην δέχεται να πάει στο μουσείο. Θα μπορούσε να, κάνει, να κάνουν την αρχή με γνώσεις τις οποίες μπορούν να αποκτήσουν διαβάζοντας ή ένα παραμύθι, ένα βιβλίο σχετικό με τα έντομα και κατ' επέκταση να, ρωτηθεί το παιδί αν θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα και αν ο φόβος του έχει υπόσταση. Δηλαδή, όντως, αν όντως κάτι που φοβόμαστε μπορεί να μας κάνει κακό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρουμε ότι οι οχές, αν υπάρχει κάποια είδη οχιών που μπορούν να μας κάνουν κακό. Υπάρχουν κάποια άλλα είδη φιδιών που είναι άκακα. Αν δεν τα πειράξεις, δεν σε πειράζουν. Λοιπόν, επίσης, για κάποιον που φοβάται... Μα και τις οχές, αν δεν τις πειράξεις, δεν σε πειράζουν. Ναι, αλλά υπάρχουν κάποια είδη που ρε παιδί μου είναι δηλητηριώδη, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ναι, ενώ αν κατά λάθος τις πατήσεις, θα σε δαγκώσουν. Ναι. Ενώ έναν ταυτοπροστασία μου κάνουν τα φίδια. Ακριβώς. Ναι. Δεν πάμε όμως να παίζουμε με τα φίδια, ενώ δεν είμαστε γνώστες των φιδιών και να μας δαγκώσουν. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα είδη φιδιών που μπορούν να ζουν και σαν κατοικίδια στον χώρο μας. Ειδικά στην Ελλάδα, αυτοί που έχουν περβόλια και έχουν χωράφια έχουν τον λεγόμενο περβολάρι, ο οποίος είναι αυτός που καταπολεμά τα τροχτικά και είναι άκακος και είναι φιλικός προς τους ανθρώπους κτλ. Θέλω να πω, εάν μεγαλώσει ένα παιδί με αυτόν το, με αυτόν το κλίμα και όταν βλέπει κανείς... Θα έλεγα όμως ότι ο φόβος είναι και χρήσιμος κάποιες φορές. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που η φύση έχει βάλει το φόβο μέσα στα παιδιά. Φυσικά. Δηλαδή δεν είναι καλή ιδέα να βοηθήσουμε τα παιδιά να ξεπεράσουν φόβο για πράγματα που δεν ξέρουμε πώς να τους προστατεύσουμε από αυτά. Δηλαδή, ακούγοντας τώρα εγώ για τα φίδια, τρομάζω με την έννοια του ότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον περβολάρη από την έχετρα ή από την οχιά. Δεν μπορώ να τον όφη. Μπορώ να τους ξεχωρίσω. Δεν ξέρω ποιο είναι δηλητηριώδες και ποιο όχι. Άρα, καλύτερα να πω στον εαυτό μου και στα παιδιά μου ότι προσέχουμε από τα φίδια, προσέχουμε να μην τα πατήσουμε κατά λάθος, γιατί μπορεί τυχόν να είναι δηλητηριώδες και να έχουμε θέμα. Ναι, δηλαδή, η έλλειψη φόβου προκαλεί και μεγαλύτερο κίνδυνο. Όπως επίσης και το κάποια περιστατικά που έχουν παρατηρηθεί με σκυλιά εξαγριωμένα, τα οποία έχουν κατασπαράξει παιδιά. Εκείνα τα παιδιά, αν το ψάξει, τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με τους σκύλους. Δηλαδή χρειάζεται λίγος φόβος, όχι να φοβούνται τα παιδιά τους σκύλους όλους, αλλά να εξηγούμε στο παιδί ότι άλλον η Λούση μας, για παράδειγμα, δική μας η σκυλίτσα, που είναι το κατοικίδιο μας, που την σε γνωρίζει, σε αγαπά, δεν πρόκειται να σε πειράξει. Ξένους σκύλους, για παράδειγμα, δεν τους πειράζουμε. Δεν τραβάμε τα αυτιά τους, δεν παίζουμε μαζί τους, άμα δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Δηλαδή χρειάζεται και ένα φυσιολογικό επίπεδο φόβου για αυτοπροστασία, χωρίς να σημαίνει ότι θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο να έχουμε σκύλους με τα ζώα. Ίσα-ίσα, ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος των παιδιών πρώτα και μετά των γονέων τους. Απλώς θέλει προσοχή. Ναι, θέλει εκπαίδευση, θέλει προσοχή. Και τα άγρια, τα σκυλιά τα οποία είναι άγρια, είναι γιατί τα έχουν εκπαιδεύσει να είναι άγρια. Δεν γεννιέται κανένα σκυλί από μόνο τον είναι άγριο. Είναι η διάκριση μεταξύ φόβου και φοβίας. Ο φόβος είναι ένα φυσιολογικό και χρήσιμο συναισθήμα που μας προστατεύει από έναν επικείμενο κίνδυνο. Η φοβία είναι η πάθηση του φόβου. Δηλαδή, είναι κάτι που φοβόμαστε και πολλές φορές χωρίς να το δούμε μπροστά μας φοβόμαστε το. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε και επαγρυπνά το σώμα μας. Και δεν είναι κακό πράγμα να πάρουμε το παιδί σε ένα παιδό ψυχολόγο, έστω και για μια-δύο συναντήσεις και προληπτικά. Δηλαδή, καλό θα κάνει και κακό δεν θα κάνει. Ναι, υπάρχει και ειδικότητες για φοβίες, οι οποίες μπορούμε να το κάνουμε στα παιδιά σταθμισμένο στην ελληνική, το οποίο μπορούμε να δούμε εκεί πέρα αν είναι... Το κάνεις εσύ αυτό το τεστ. Ναι, αν υπάρχει στην κλίμακα, αν είναι νοσηρός ο φόβος ή όχι. Ωραία. Αν δηλαδή μπορούμε να την κατατάξουμε ως φοβία ή είναι απλά έντονος φόβος για κάτι. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν το ήξερα αυτό ότι υπάρχει ειδικό τεστ φοβιών για τα παιδιά, σταθμισμένο μάλιστα στα ελληνικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε την ερχόμενη Αριστοτρίτη, αφού σήμερα είναι 4. Η ερχόμενη Αριστοτρίτη θα είναι 11 Αυγούστου 2020. Καλά να περνάτε όπου και αν είστε στις διακοπές. Γεια! Yeah.